Αντίστροφα μετρά ο χρόνο για την έναρξη τη νέα σχολική χρονιά και για τον λόγο αυτό, ευρία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό πραγματοποιήθηκε με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδεία, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Εκεί ο Πρωθυπουργό παρουσίασε τι 11 αλλαγέ που θα βελτιώσουν τη διδακτική διαδικασία και τη σχολική ζωή, όπω ανέφερε. Και αφορά την σταδιακή αντικατάσταση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τακτικό προσωπικό, με μόνιμου εκπαιδευτικού, με προφανή ωφέλη και για του ίδιου, αλλά και συνολικά για την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο δεύτερο τομέα, στον οποίο το Υπουργείο επενδύει πολύ, είναι συνολικά ο τομέα τη τεχνολογία. Έχουν ήδη εγκατασταθεί 28.500 διαδραστικοί πίνακε στα σχολεία τη χώρα μα, από την 5η Δημοτικού μέχρι και την 3η Λυκείου, και αναμένουμε την εγκατάσταση των υπολείπων έω ότου να φτάσουμε στον αριθμό των 36.000 μέχρι το τέλο του χρόνου. Θέλω να θυμίσω ότι και αυτή η παρέμβαση είναι μια παρέμβαση η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και ταυτόχρονα εμπλουτίζουμε σημαντικά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο με εξαιρετικό υλικό το οποίο τίθεται πια στη διάθεση των εκπαιδευτικών έτσι ώστε το μάθημα από την Πέμπτη Δημοτικού να γίνεται πολύ πιο ουσιαστικό, πολύ πιο διαδραστικό και πολύ πιο ενδιαφέρον και για τους εκπαιδευτικούς και για τα παιδιά. Θέλω επίσης να σταθώ ξεχωριστά στην εφαρμογή του ψηφιακού φροντιστηρίου, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί από τις 16 Σεπτεμβρίου. Ε, για τα παιδιά της ε, τρίτης ε, λυκείου δίνουμε την ε, δυνατότητα ε, ενός δωρεάν ψηφιακού ε, φροντιστηρίου με εξαιρετικούς ε, εκπαιδευτικούς καλύπτοντας ε, όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα των παναλλαδικών ε, εξετάσεων ένα πιστεύω πολύ χρήσιμο εργαλείο και για τους συμπολίτε μας οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ε, να στείλουν τα παιδιά στα φροντιστήρια αλλά και για τις απομονωμένες περιοχές της ε, χώρας όπου απαιτείται σημαντική, ε, 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 Σημαντικό χρόνο και σημαντική προσπάθεια μετακίνηση των παιδιών, εάν αυτά επιθυμούν να έχουν πρόσθετη υποστήριξη από κάποιο φροντιστήριο. Η τρίτη κατηγορία στην οποία θέλω να σταθώ αφορά γενικά τώρα τα ζητήματα εκπαιδευτική διαδικασία και συμπεριφορών. Η πλατφόρμα του στο Μπούλινγκ έχει ήδη αποδώσει καρπούς. Και πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην διάθεση των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών για να μπορούμε να αναδεικνύουμε τέτοια περιστατικά και να μπορούμε αυτά να τα, διαχειρίζουμε, να τα διαχειριζόμαστε με διακριτικότητα αλλά και αποτελεσματικότητα κατά προτίμηση εντό τη σχολική μονάδα. Αλλά θέλω να σταθώ επίση και στι γενικότερε αλλαγέ τι οποίε κάνουμε σε ζητήματα συμπεριφορά. Κάποιο θα το έλεγε αυστηροποίηση, εγώ θα το έλεγα εξορθολογισμό του τρόπου με τον οποίο να αντιμετωπίζουμε τι παραβαλλητικές συμπεριφορές στο σχολείο. Είναι κάτι το οποίο μας το με μετεπιτάσεις και καθηγητέ αλλά και ε, και γονείς, ε, επαναφορά ε, ε, ας πούμε τις... Ε, Πενθύμερη αποβολή και σε εξαιρετικέ περιπτώσει τη αλλαγή σχολικού περιβάλλοντο, θεωρούμε ότι είναι παρεμβάσει οι οποίε στην παρούσα συγκυρία είναι απολύτω επιβεβλημένε. Θέλω να σταθώ επίση και να συγχαρώ το Υπουργείο για το γεγονό ότι εμπλουτίζουμε συνέχεια το εκπαιδευτικό έργο με δράσει που φροντίζουν να κάνουν του μαθητέ μα πιο ενεργού πολίτε και χαίρομαι γιατί αυτέ οι δράσει βρίσκουν πια την θέση του στον πυρήνα τη εκπαιδευτική διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, οι 10 αλλαγέ που είχαμε την ευκαιρία να σα παρουσιάσουμε σήμερα και τι οποίε μόλι αναφερθήκατε είναι αλλαγέ που οι γονεί, οι εκπαιδευτικοί και πρωτίστω οι, οι μαθητέ θα δουν από την εκκίνηση αυτή τη σχολική χρονιά και είναι η αρχή μια σειρά πολύ μεγάλων αλλαγών. Φέτο, όπω είναι και η κατευθύνση που μα έχετε δώσει, θα είναι η χρονιά του σχολείου. Θα υπάρξουν μια σειρά από μεταρρυθμίσει που θα αφορούν συνολικά το σχολείο. Αυτά είναι όλα εκείνα τα οποία είναι ήδη έτοιμα να ξεκινήσουν από την αρχή αυτή τη χρονιά. Στην πορεία θα προστατούν και άλλα σύμφωνα με τι κατευθύνσει που μα έχετε δώσει. Και απλώ μια πάρα πολύ σύντομη αναφορά στο τελευταίο κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε, το οποίο είναι η απαγόρευση τη εμφανού κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, που είναι ουσιαστικά η προσθήκη σε σχέση με όλα τα προηγούμενα τα οποία είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε κατά το παρελθόν μαζί. Είναι κάτι το οποίο και όλη η διεθνή βιβλιογραφία τονίζει ότι πρέπει ε, να γίνει στα σχολεία. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πολλέ άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διεθνώ να εφαρμόζουν η μία μετά την άλλη. Έχει να κάνει και με κατευθυντήριε οδηγίε που έχει δώσει η UNESCO. και Α με επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να κλείσω με μια προσωπική αναφορά, με δεδομένο ότι προβαίνουμε σε αυτήν την απαγόρευση τη εμφανού κατοχή. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι ο τελευταίο υπουργό, στον οποίο θα βάζετε τον όρο τεχνοφοβικό. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πλέον κοινά αποδεκτό στου άνθρωπου οι οποίοι χειρίζονται αυτό το ζήτημα, ότι πρέπει να συμβεί και θα φροντίσουμε να γίνει με την καλύτερη δυνατή συνθήκη και μέρημνα.